Είμαστε η Mortal Sirius και είμαστε μουσικοχορευτικό συγκρότημα. Το Oriental δεν είναι μόνο αντρικός χορός, αλλά ούτε και γυναικείος. Και ειδικά αν φτιαχτεί από ομάδα, είναι καθαρά θεατρικό. Τα σχόλια των κριτών στην οντισιόν ήταν θετικά και αυτό μας κάνει να προσπαθήσουμε να δείξουμε ακόμη πιο πολλά πράγματα. Το μόνο αρνητικό που ακούστηκε ήταν για τα κουστούμια και για το πολύ στρας. Το στρας εμένα στον άντρα δεν μου αρέσει πολύ, πρέπει να το ομολογήσω. Α, μην το λέτε, ε. Καλώς ή κακώς είμαστε βασιλιάδες και οι βασιλιάδες μόνο τέτοια φοράνε. Το δυνατό μας χαρτί σε αυτό που παρουσιάζουμε είναι ότι είμαστε ομάδα και ένας βοηθάει τον άλλον. Ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας και την ψυχή σας και εμείς θα σας ταξιδέψουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αρέσει και στην Κριτική Επιτροπή και στο κοινό και στον κόσμο από το σπίτι. Ψηφιστούμε, δεν ψηφιστούμε, εμείς την εμπειρία τη ζήσαμε, είμαστε ικανοποιημένοι. Ας κρίνει ο κόσμος τον καλύτερο. Σακύρα το λεπτό. Συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια. Εντυπωσιακό. Θα ήθελα ένα χειροκρότημα ακόμη για αυτή τη φοβερή εμφάνιση των παιδιών. Η Portal Sirius. Για ελάτε εδώ παρακαλώ. Α, φεύγουν τα κορίτσια. Φεύγουν, αλλά μένουν οι δύο πρωταγωνιστές μας. Το μικρόφωνο σε εσάς. Δίνω το λόγο στην Κριτική μας Επιτροπή και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την Ευγενία Μανολίδου. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω. Την άλλη φορά τους είχατε βρει, έτσι, αν θυμάστε. Κάνετε λάθος. Εγώ είχα πει ότι μου άρεσε πάρα πολύ το θέαμα. Απλά λιγάκι το στρας με χαλάει στον άντρα. Γενικότερα το είπα. Δεν το είπα συγκεκριμένα για τους Immortal Sirius. Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Συγγνώμη κιόλας. Ο κύριος στο κέντρο, το στρας δεν το αποχωρίζετε. Προσέξτε. Αυτό είναι το επιδόρπιο. Περάσουμε στο κυρίως γεύμα μέσα, πρώτα. Για γυρίστε το. Συγγνώμη, πρέπει να το δείτε αυτό. Είναι σαν το δικό σας το φόρεμα σε χρυσό. Το χρυσούλι μου. Πέραν της πλάκας, το χορευτικό ήταν ασύλληπτο. Ποιος έκανε τη χορογραφία? Ο χορογράφος. Καταπληκτική χορογραφία, πολύ ευρηματική. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία εξέλιξη σε αυτό που είχαμε δει στις οντισιόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ενδυματολογικό ταιριάζει πάρα πολύ με όλο αυτό το οποίο είδαμε. Ένα μαυρισματάκι το χρειάζεστε, πρέπει να πω. Να πάτε στο Λάκη Καβαλά να σας πει το κόλπο. Λοιπόν. Αλλά κατά τα άλλα, ειλικρινά ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον Βαγγέλη, δεν σου θυμίζει κάτι σαν τον Ιμχοτέπ, δεν είναι? Από τη Μούμια. Τον κακό της Μούμιας ίδιος, τώρα που τον βλέπω. Αν και δεν έχει τα χαρακτηριστικά, αλλά όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως ήταν στημένο. Και γενικότερα αυτό που καταφέρατε ήταν, φύγαμε τελείως από το χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Είναι σαν να μπήκε
ένα μαγικό χαλί μέσα και να μας μετέφερε στην Ανατολή, όχι σε μια χώρα. Σε πολλές περάσαμε από πάνω, τις είδαμε και τις χαρήκαμε. Τη Λάγνα την Ανατολή, γιατί είχε και μια λαγνία. Ήταν πολύ καλωστημένο και αποδεικνύει ότι μερικές φορές, αν έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες σε άλλα κράτη, σε άλλα έθνη, σε άλλα αντισήματα, μπορεί να μας οδηγήσει και σε μια απόλαυση σαν αυτή που είδαμε προηγουμένως. Μπράβο, Βαγγέλη, συμφωνώ. Πολύ ωραία. Και τώρα σας παραδίδω στον Ηλία Ψινάκη. Εγώ που είμαι εξοικειωμένος και με τις μούμιες και με όλα τα αιγυπτιακά αυτά, το θαύμασα πολύ την υπερπαραγωγή που κάνατε, τη θαύμασα πολύ την παράσταση που δώσατε. Θεωρώ είστε πάρα πολύ τυχεροί που σας περάσαμε την τελευταία φορά με τον κύριο Περί και φύγατε από τα νύχια της κυρίας Μανολίδου, που για μια πουλια παραπάνω δεν θα το βλέπαμε αυτό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που είδαμε εμείς. Immortal Sirius, λοιπόν. Εάν θέλετε να τους δείτε στο μεγάλο τελικό, μπορείτε να τους ψηφίσετε στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας ή μέσω ίντερνετ όταν ανοίξουν οι γραμμές στο τέλος της βραδιάς. Καλή επιτυχία, παιδιά!